να συγκρατηθεί λίγο για να ακούσει μια άλλη άποψη. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αποκαταστάθηκε το πραγματικό νόημα της 28ης Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση υποχρέωσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να αποσυρθεί, δηλαδή το επίσημο κράτος αποσύρθηκε, αυτοκαταλήθηκε και οι πολιτικοί λαϊκοί φορείς παρελάβουν μπροστά στον ίδιο το λαό. Το νόημα της 28ης Οκτωβρίου αποκαθίσταται. Πριν από 71 χρόνια ο λαός μας είπε όχι στην προσπάθεια κατάδυσης της ελευθερίας του λαού μας και σήμερα ο ελληνικός λαός λέει όχι στη μετατροπή της χώρας μας σε προτεκτοράτο. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα και όχι όλα αυτά τα οποία έχουν εξαφνιάσει όσους δεν έχουν κατανοήσει τι έπρεπε να γίνεται στις παρελάσεις και πώς διαστρεβλώνεται. Ο λαός, τα στρατεύματα του λαού, η μαθητική νεολαία παρελάβουν μπροστά σε τι. Εδώ από ό,τι βλέπω τώρα κύριε Γλέζο, αν μου επιτρέπετε. Το νόημα της 28ης Οκτωβρίου ή μπροστά στο κράτος. Είναι απίστευτο. Το κράτος το σημερινό και τις κυβερνήσεις. Να, εδώ έχουμε και κάποιες συμμαχίες. Τιμούμε αυτούς που θυσιάστηκαν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Μη σε διαστρεβλωθεί το νόημα και ο ελληνικός λαός. Το αποκαθιστά σήμερα στη Θεσσαλονίκη, συγχαρητήρια στο λαό της Θεσσαλονίκης που υποχρέωσε την κυβέρνηση να αποσυρθεί από τις επίσημες τελετές και όπως βλέπετε στην παρέλαση τους πολιτικούς φορείς, τους εκφραστές του λαού παρελάβουν και τους θυμά ο λαός. Αυτή είναι το πραγματικό νόημα της 28ης Οκτωβρίου. Κύριε Γλέζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γλέζο. Πραγματικά, πάμε στο... μια άλλη άποψη. Όλες οι απόψεις νομίζω ότι είναι χρήσιμες.